Εδώ πέρα πρέπει να μπουν κανόνες, υπάρχει η αυταξία της δημοκρατικής πληροφόρησης, αυτό είναι ως προτεραιότητα, υπάρχουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, πρέπει να τους προστατεύσουμε, υπάρχουν δικλείδες, ξέρετε, που αφορούν τον αριθμό των απασχολουμένων. Ωραία, δηλαδή δεν αυτό, μπορεί να έχεις. Σε αυτό θέλω να πάμε. Ναι, ναι, αλλά να έρθουμε μια σειρά. Ναι, ναι, ναι. Σε αυτό. Δεν μπορεί να κατέχεις μια άδεια πανελλαδικής εμβέλειας και να λες ότι απασχολώ 40-50 εργαζόμενους. Δεν στέκει αυτό. Άρα λοιπόν, εάν θέλεις να έχεις μια πανελλαδική συχνότητα, θα πρέπει να απασχολείς και τον αντίστοιχο. Είναι ένα από τα προαπαιτούμενα. Ακριβώς. Είναι ένα από τα προαπαιτούμενα. Κύριε Σκουρλέτη, να πάμε λίγο και στα. Οπότε ένα τελευταίο. Μπορεί να κλείσουν κάποια, αλλά θα ανοίξουν άλλα. Οπότε θα δημιουργηθούν. Δεν το βλέπετε έτσι συνολικά. Δεν τα οποία καταρχήν θα δεν θα κλείσουμε κανέναν. Δεν είναι προθέσεις μας να κλείσουμε, γιατί μπορεί να τα ακούσουμε και αυτό τώρα. Ξέρετε, υπάρχουν αυτές όλες οι γνωστές ατάκες περί. Θα το κάνουμε Νότια Κορέα εδώ, Βόρεια Κορέα, Τσάβες και οτιδήποτε άλλο. Φτάνει πλέον αυτά. Για δημοκρατία μιλάμε στον χώρο της ενημέρωσης. Αυτή είναι η στόχευση. Πάμε, κύριε Σκουρλέτη, και στα του Υπουργείου σας, με την έννοια ότι υπάρχουν προβλήματα και το μεγάλο πρόβλημα και το μεγάλο αγκάθι ακούει στο όνομα Σκουριές. Εκεί εσείς κάνατε κάτι το οποίο μάλιστα κατηγορηθήκατε προεκλογικά λίγο πριν τις εκλογές αυτές, ότι ήταν επικοινωνιακού χαρακτήρα και ότι δεν ήταν επί της ουσίας. Τι θα γίνει, διότι πραγματικά η τοπική κοινωνία είναι χωρισμένη στα δύο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι βγάζουμε ψώμια από εδώ και υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι λένε καταστρέφεται το μέλλον των παιδιών μας. Και είχατε και μια συνάντηση με τους εργαζόμενους σε πολύ καλό κλίμα. Και υπάρχει και η εταιρεία, η οποία λέει η εταιρεία ότι οι κινήσεις της κυβέρνησης δεν είναι παράνομες κινήσεις, είναι αυθαίρετες κινήσεις, θέλουν να πετάξουν εργαζόμενους στον δρόμο. Καταρχήν, να σταθούμε λίγο στην προεκλογική περίοδο γύρω από αυτό το θέμα. Ακουστήκανε πολλά και μάλιστα κάποια ακουστήκαν και εδώ σε αυτό το κτίριο την ημέρα του debate, τα οποία δεν είχαν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Όταν, για παράδειγμα, ο κύριος Μεϊμαράκης αναφέρθηκε στις δεκάδες αποφάσεις του Συμβούλου της Επικρατείας που αγνοούνται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, είναι ένα απόλυτο ψέμα. Διότι όσες κατά καιρούς παλαιότερες αποφάσεις είχαν υπάρξει, πάντοτε γίνονται σεβαστές, κανείς δεν μπορεί να αγνοεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αλλά για την συγκεκριμένη απόφαση, την τελευταία, που πάρθηκε όσο ήμουν εγώ στο Υπουργείο, δεν είχε πάρθει μέχρι και τις εκλογές και μέχρι τώρα που μιλάμε καμία απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρώτη αλήθεια λοιπόν, για να αποκαταστήσουμε κάτι το οποίο ψευδώς αναπαράχθηκε και μάλιστα αναπαράχθηκε, να ένα θέμα που έχει σχέση με τα προηγούμενα, από ένα από τα μεγάλα τα κανάλια. Τα συστημικά κανάλια, το οποίο κατέχει και ραδιόφωνο και τηλεοπτικό σταθμό. Το οποίο από το πρωί μέχρι το βράδυ έλεγε γιατί ο Σκουρλέτης αγνοεί την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακυρώνει την απόφασή του. Δεν υπήρξε ποτέ. Ήταν για τον κύριο Λαφαζάνη την απόφαση. Ήταν για άλλο θέμα. Επειδή είχαν καθυστερήσει να απαντήσουν πάνω από 60 μέρες σε κάτι που είχε ζητήσει η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός τότε. Και επί αυτού είχε προσφύγει. Η προσφυγή όμως. Η πραγματική πλέον προσφυγή για πρώτη φορά συζητιέται την άλλη Παρασκευή. Έχει προσφύγει ο Ελληνικός Χρυσός στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου έχει ζητήσει την ακύρωση της απόφασης αυτής που λέμε. Ήδη στις 15 του μηνός είχε ξανασυζητηθεί η αναστολή, η προσωρινή αναστολή της απόφασης. Δεν δικαίωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας αυτή την προσφυγή και πάμε κατευθείαν επί του αιτήματος της ακύρωσης την ερχόμενη Παρασκευή στις 2 του μηνός. Τα πράγματα είναι έτσι όπως τα γνωρίζετε. Εμείς έχουμε ζητήσει από την εταιρεία να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της, αυτές που προβλέπονται μέσα στη σύμβαση που έχει υπογραφεί ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και την εταιρεία. Ένας από αυτούς τους όρους αφορά την παρουσίαση αυτού του σύγχρονου τρόπου μεταλλουργίας παραγωγής χρυσού επιτόπου, επιτόπια δηλαδή δοκιμαστική εφαρμογή αυτού του τρόπου, ώστε να αποδείξουμε ότι είναι ακίνδυνος για το περιβάλλον. Εκεί είναι το μείζον ζήτημα. Και αν γίνει αυτό δηλαδή, εσείς θα συνεχίσετε. Λοιπόν, άρα λοιπόν καλείται η εταιρεία να το αποδείξει. Να. Ισχυρίζεται ότι υπάρχουν και ενδεχομένως να υπάρχουν εργαστηριακές εφαρμογές αυτού του τρόπου στη Φιλανδία. Δεν προβλέπεται όμως αυτό στην σύμβαση. Δεν λέει δηλαδή η σύμβαση ότι εντάξει, φέρτε μας μια πειραματική εφαρμογή σε μια άλλη χώρα και να καλύψετε αυτή την υποχρέωσή σας, προβλέπει την επιτόπια εφαρμογή αυτού του τρόπου. Αυτό δεν το έχει κάνει και δεν το ανακαλύψαμε εμείς τώρα. Έπρεπε να το έχει κάνει τα 3 προηγούμενα χρόνια. Το γεγονός ότι δεν το έχει κάνει
κάτι σημαίνει. Έφτασε λοιπόν η ώρα, εν πάση περιπτώσει, να καταλάβουν όλοι και προφανώς και η ελληνικός χρυσός, ότι όταν υπογράφουμε κάτι με το ελληνικό δημόσιο πρέπει να το σεβόμαστε. Διότι αυτό δεν είναι στον αέρα, δεν είναι για να ταλαιπωρούμε τους επενδυτές. Είναι για να προστατεύουμε το περιβάλλον, να προστατεύουμε την απασχόληση εκεί, γιατί υπάρχουν και άλλες χρήσεις. Δεν είναι μόνο η εξόριξη στην Χαλκιδική, το γνωρίζουμε. Υπάρχουν και άλλες θέσεις εργασίας. Πρέπει να δούμε λοιπόν και υπάρχουν και ανθρώπινες ζωές. Όλα αυτά προσμετρώνται. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Αν το κάνει δηλαδή αυτό η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, θα συνεχίσει κανονικά. Εάν το κάνει λοιπόν επ' αυτού του ζητήματος, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με περιβαλλοντικές παραβιάσεις ενδεχομένως εκ μέρους της εταιρείας. Περιμένω να μου στείλουν κάποια πορίσματα από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος, οι οποίοι είχαν κάνει κάποιες επιτόπιες αυτοψίες, έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ, εν μέρει δικαιολογημένα διότι λείπει προσωπικό. Θα έλεγα όμως ότι καλό είναι να τα έχουμε αυτά πριν την Παρασκευή. Μάλιστα εγώ επικοινώνησα αμέσως από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα ξανά στο Υπουργείο με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους είπα να επισπεύσουν αυτά τα πορίσματα. Πρέπει να έχουμε όλη την εικόνα στα χέρια μας. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσίου, δηλαδή. Δεν είναι να κάνουν επιτόπιες ελέγχους και να χάνονται, ας πούμε, να εξαφανίζονται τα πορίσματα. Πρέπει να υπάρχουν στον χρόνο τους. Αυτή είναι η λειτουργία του δημοσίου, όπως είπατε, και έτσι πρέπει να λειτουργεί το δημόσιο και να έχει και μια συνέπεια και μια συνέχεια. Τώρα είπατε για τους εργαζόμενους. Ναι, για τη συνάντηση ακριβώς, που είχατε. Ναι, θέλουμε και για τη συνάντηση. Ναι. Κατά τη διάρκεια της παράδοσης παραλαβής, ήταν από κάτω οι εργαζόμενοι. Γνωρίζετε ότι. Ήταν και τις προηγούμενες μέρες και κατά την προεκλογική περίοδο. Προφανώς τους δέχτηκα, τους εξήγησα για άλλη μια φορά ποιες είναι οι απόψεις του Υπουργείου και μάλιστα συμφωνήσαμε στην συνάντηση που θα γίνει με την εταιρεία και θα γίνει τη Δευτέρα. Να και μια είδηση ίσως που δεν ξέρετε. Τη Δευτέρα θα γίνει να είναι παρόντες και αυτοί. Διότι ενδεχομένως να υπάρχει ένα θέμα παραπληροφόρησης των ίδιων των εργαζομένων. Παραπληροφόρηση εκ μέρους εταιρείας. Διότι εμείς κινούμαστε με βάση την νομιμότητα και ό,τι προβλέπετε. Πώς είπατε? Θα γίνει αυτή η συνάντηση στο Υπουργείο. Ναι, θα γίνει τη Ωραία. Δευτέρα. Με την εταιρεία. Εσείς τι θα τους πείτε τη Δευτέρα? Είναι δηλαδή να πείτε ποιες είναι οι θέσεις της κυβέρνησης, ότι αν είναι νόμιμοι όλα καλά θα συνεχίσουν? Καταρχήν είναι η πρώτη φορά που συναντιέμαι με την εταιρεία. Διότι δεν έγινε κατορθωτό αυτό. Εν πάση περιπτώσει, στον προηγούμενο διάστημα, πριν τις εκλογές, στο μικρό διάστημα που ήμουν εκεί. Θα τους ρωτήσουμε γιατί τελικά δεν κάνουν αυτό το οποίο προβλέπετε. Θα τους ζητήσουμε να μας δώσουν κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματα που θα τους θέσουμε. Δεν βλάπτει ποτέ μια συνάντηση. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, την Παρασκευή εκκρεμεί η απόφαση του ΣΤΕ. Άρα θα το δούμε. Θα το δούμε αυτό. Την Παρασκευή και τη Δευτέρα με τη συνάντηση. Ναι, απλά ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί από την άλλη πλευρά που λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το είχε κάνει σημαία του προεκλογικά, τις κουριές. Ότι μιλούσε για έγκλημα στην περιοχή και τώρα γίνανε κυβέρνηση και αυτό που ψάχνετε να βρείτε είναι νομικά κενά. Δεν θυμάμαι να έχω πει κάτι διαφορετικό στην προεκλογική περίοδο από ό,τι σας είπα τώρα. Δεν λέω μόνο για εσάς προσωπικά. Αλλά τυχαίνει και το χειρίζομαι εγώ, γι' αυτό το λέω προσωπικά. Ίσως δεν θα ενδιαφέρει η προσωπική μου γνώμη, αλλά τυχαίνει και είμαι ο αρμόδιος υπουργός. Μάλιστα. Να πάμε και σε ένα άλλο μεγάλο θέμα. Τι γίνεται, πότε μπαίνουν τα γεωτρύπα? Πότε θα έχουμε εξόρυξη? Γιατί ακούσαμε κάποια πράγματα ότι πιθανότατα και την επόμενη χρονιά να ξεκινήσει το καλοκαίρι στο πρώτο κατάκολο. Το πρώτο γεωτρύπανο. Προσέξτε τώρα να δείτε. Εδώ κανείς πρέπει να παρατηρήσει το εξής. Ότι υπήρξε ένα μειωμένο ενδιαφέρον όταν έγινε η πρόσκληση για συμμετοχή εταιριών οι οποίες θα βάζαν τα γεωτρύπανα. Δηλαδή δεν υπήρξαν κάποιοι έτσι μεγάλοι κολοσσοί του χώρου οι οποίοι δείξαν ενδιαφέρον, και αυτό πρέπει να το αξιολογήσουμε. Μιλάμε τώρα για τρία οικόπεδα τα οποία δεν έγινε κατορθωτό πριν τις εκλογές να ανοίξουμε τις προσφορές. Θα προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Για ποιο λόγο νομίζετε εσείς ότι δεν υπήρξε? Μπορεί να έχει να κάνει με την διεθνή συγκυρία, μπορεί να έχει να κάνει με την πολιτική συγκυρία στην Ελλάδα, μπορεί, και αυτό θα είναι το πιο αρνητικό αν συμβαίνει, να εκτιμούν ότι δεν υπάρχει ένα τόσο μεγάλο ενδιαφέρον όσο θα θέλαμε εμείς, με βάση την πραγματικότητα που πιθανολογούν. Ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλα τα κοιτάσματα και τα λοιπά. Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Πάντως ισχύει αυτό που διαβάσαμε, ότι θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι στην Πελοπόννησο. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, δεν ξέρω το ακριβές χρονοδιάγραμμα.
Εγώ δεν είμαι τόσο ενημερωμένος την μία μέρα ξανά που βρίσκομαι για να ξέρω αν θα ξεκινήσει το καλοκαίρι, αλλά είναι μέσα στις προτεραιότητες αυτό. Και πολλά άλλα πράγματα είναι που πρέπει να δούμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, είμαστε σε ένα οριακό σημείο σε σχέση με τις συζητήσεις που γίνονται για τον ΤΑΠ. Τον αζέρικο αγωγό που λέμε. Ακριβώς. Τι θα γίνει και με τον αγωγό. Έχουν φτάσει σε ένα οριακό σημείο αυτή τη στιγμή οι συζητήσεις. Πρέπει να δοθούν εκ μέρους της ελληνικής πλευράς κάποιες άδειες για να αρχίσουν τα έργα. Πού βρισκόμαστε, γιατί και εμείς τα έχουμε χάσει. Γίνονται εκλογές ενδιάμεσα, όλα αυτά. Εκεί υπήρχαν προβλήματα με την χάραξη και είχαμε ζητήσει να υπάρχει μια επαναχάραξη έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα με τις τοπικές κοινωνίες, να μην περνάει από αρχαιολογικούς χώρους, για παράδειγμα. Δηλαδή θα περνάει το πετρέλαιο, το αέριο, με συγχωρείτε, το ρώσικο από Τουρκία. Όχι για το ρώσικο, για τον αζέρικο μιλάμε, λοιπόν, για τον ΤΑΠ τώρα. Άλλος αγωγός είναι ο περιβόητος ρώσικος. Ο ΤΑΠ είναι... Από πού θα πηγαίνει μέχρι πού. Θα περνάει, θα διασχίζει όλη την Βόρεια Ελλάδα και θα καταλήγει, εν πάση περιπτώσει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από στην Τουρκία. Πλευρά. Προσέξτε Σκόπια. Να δείτε τώρα. Ο ΤΑΠ είναι παλιά υπόθεση. Είναι μια συμφωνία που είχε υπογραφεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Εκείνο το οποίο εμείς τώρα προσπαθούμε, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, είναι να έχει ως δυνατόν μεγαλύτερα ωφέλη, βελτιώνοντας τους όρους της συμφωνίας, η χώρα μας. Διότι τελικά αυτός ο αγωγός, ο οποίος διασχίζει και την Αλβανία, περνάει και από την Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος, ενώ στις άλλες χώρες έχουν συγκεκριμένα ωφέλη, εμείς εδώ πέρα, με βάση τη συμφωνία που είχε γίνει, ωφελούμαστε ελάχιστα. Δεν υπάρχει προηγούμενο για κάτι τέτοιο. Προσπαθούμε λοιπόν τώρα αυτή την κρίσιμη στιγμή να διεκδικήσουμε συγκεκριμένα αντισταθμιστικά ωφέλη. Ωραία. Εγώ, επειδή δεν τα ξέρω καλά αυτά και ίσως θέλει να πει ο ένας αγωγός είναι ο αζέρικος, πάμε τώρα στο ρώσικο. Ο άλλος είναι ο ρώσικος αγωγός, ο οποίος βρίσκεται έτσι ως προς το σχεδιασμό. Ακούμε και δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς πότε αρχίζει, πότε, ποια θα είναι τα ωφέλη, ποια δεν θα είναι. Λίγο να μας τα πείτε. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν υπάρχουν γεωστρατηγικά ωφέλη. Το να περνάνε μέσα από τη χώρα, μεγάλη αγωγή. Αντιλαμβάνεστε ότι πέρα από τα ωφέλη, τα πολύ συγκεκριμένα που μπορεί κανείς να διεκδικήσει ή να έχει... Χαμηλότερη μέσα... τιμή, π.χ. στο Όχι, αέριο. Πέρα από αυτό, γίνεται η Ελλάδα ένας κόμβος όπου περνάνε, όπου θα τροφοδοτείται μέσω της Ελλάδος άλλες χώρες. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Έτσι δεν είναι. Αλλά... Και θα λέμε και εμείς το κλείνουμε, άμα θέλουμε να πιέσουμε. Ναι. Θεωρητικά ναι. Θεωρητικά ναι, αν και υπάρχουν, ξέρετε, συμφωνίες που δεν είναι τόσο εύκολο το να ανοίγεις και να κλείνεις τη βάνα. Αλλά αυτός ο δεύτερος αγωγός, ο πιο τελευταίος, ο ρώσικος αγωγός των κατακόσμων, προϋποθέτει βέβαια και τη συμφωνία της Τουρκίας, γιατί θα περάσει και από την Τουρκία. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν προχωρήσει εκεί πέρα οι συνονοήσεις με την ρωσική πλευρά. Εμείς βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, αλλά ακόμη εντάξει, έχουμε πολλά να δούμε μπροστά μας. Άρα πότε θα ξεκινήσει, αυτό δεν ξέρουμε ακόμα. Είναι πολύ νωρίς για να είναι πολύ νωρίς. Για το Ωραία. Πότε θα. Εννοείται πότε θα αρχίσουν να σκάβουν, ας πούμε, για να τον περάσουν. Ναι. Σας λέω ότι για να έρθει εδώ ο αγωγός, θα πρέπει προηγούμενα να έχει συμφωνηθεί και με την Τουρκία τι θα γίνει. Μαθάρα έσοδα από όλα αυτά θα αργήσουμε να τα δούμε. Και από πετρέλαιο και από. Η ελληνική από... πλευρά είχε κάνει μια συμφωνία καταρχήν. Έτσι ώστε να προκαταβληθούν κάποια έσοδα από τον αγωγό. Αλλά αυτό βέβαια έχει και άλλες παραμέτρους. Δεν αρκεί. Δεν εξαρτάται μόνο από εμάς και την ρωσική πλευρά. Κύριε Σκουρλέτη, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρέπει να το ξανακοιτάξουμε όλο αυτό το θέμα. Συζητάμε, έχει γίνει κάποια τέτοια προσπάθεια στην Ελλάδα. Εκεί που σπέρναμε και φυτρώλανε κολοκυθάκια, υπάρχουν πλέον ηλιακά πάνελ. Ναι. Φτάσαμε στο σημείο όμως να τα επιδοτούμε αυτά. Και οι άνθρωποι αυτοί να πουλάνε αναγκαστικά στην ΔΕΗ ακριβότερα. Άρα λοιπόν όλο αυτό δεν ήταν και ένα πετυχημένο μοντέλο πείραμα έτσι όπως έχει γίνει μέχρι στιγμής. Παρ' όλα αυτά είναι απίστευτο κάποια χώρα σαν την Ελλάδα με τέτοια ηλιοφάνεια, με τέτοια ενέργεια που μπορεί να παράξει από τον αέρα να μην εκμεταλλευόμαστε αυτή τη φυσική ενέργεια που υπάρχει. Όλα όσα λέτε είναι σωστές ως παρατηρήσεις. Όλα όσα βάλατε στο ερώτημά σας. Το θετικό είναι ότι η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο συνολικό ενεργειακό μείγμα είναι όπως προβλέπετε το ποσοστό τους. Δηλαδή πάμε καλά ως προς τους στόχους που είχαν τεθεί. Υπάρχουν αυτά τα ζητήματα που είπατε. Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε κατηγορίες παραγωγών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχουν οι χιλιάδες μικροί παραγωγοί που έχουν βάλει στα σπίτια τους
Αυτοί μάλιστα είναι και σε δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή με βάση όσα έχουν συμβεί και σχέση με τις τράπεζες, γιατί τα περισσότερα από αυτά υπήρχε και συμμετοχή της τράπεζας, είχαν κάποιοι βάλει υποθήκη το σπίτι τους. Αυτή τη στιγμή η τιμή η οποία δίνεται και μάλιστα με καθυστέρηση τους δημιουργεί προβλήματα στην αποπληρωμή των δανείων. Είναι ζητήματα που θα πρέπει να τα δούμε. Υπάρχει μια κατηγορία λοιπόν αυτών των μικρών παραγωγών. Οι υπόλοιπες κατηγορίες ήταν με πολύ ευνοϊκούς όρους, είχαν ξεκινήσει. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά εξ αρχής. Θα σας έλεγα όμως ότι δεν είναι αυτά τα οποία βλέπουμε συνήθως περπατώντας με το, μάλλον κινούμενοι με το αυτοκίνητό μας ανά την Ελλάδα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα πρέπει να δούμε στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών. Υπάρχουν τα γεωθερμικά πεδία, τα οποία τα έχουμε εγκαταλείψει και είναι πάρα πολλά στην Ελλάδα. Είναι μια ανεκμετάλλευτη πηγή ενέργειας. Υπάρχουν υβριδικά εργοστάσια τα οποία μπορεί να φτιαχτούν νέα, τα οποία να λύσουν τα προβλήματα στα νησιά μας. Αντί για παράδειγμα να πάμε στην λογική της διασύνδεσης μέσω καλωδίων για την ηλεκτροδότηση των δεκάδων, των εκατοντάδων νησιών μας, θα μπορούσαμε να βρούμε πλέον τέτοιους μικρούς σταθμούς ανανεώσιμων μικρών εργοστασίων υβριδικών στα νησιά, ώστε να λύσουμε προβλήματα. Έχουμε μια ενεργειακή αυτάρκεια. Χθες μάλιστα, πρώτη μέρα, είχα μια πρώτη επαφή με εκπροσώπους από το ΚΑΠΕ και από την ΔΕΗ Ανανεώσιμες και επίκειται να υπάρξει ένα σχεδιασμό, τον οποίο φαντάζομαι μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα να στον παρουσιάσουμε για ένα μεσομακροπρόθεσμο σχεδιασμό γύρω από αυτό το θέμα. Έχει να κάνει, κύριε Σκουρλέτη, και με το κομμάτι που λέγεται επενδύσεις, που και γι' αυτό σας έχει κατηγορήσει η αντιπολίτευση, ότι ακούτε οτιδήποτε έχει να κάνει με επενδύσεις, με ιδιωτικό τομέα. Σας λένε ότι σας πιάνει αναφυλαξία με το που ακούτε την λέξη ιδιωτική επένδυση. Το θέμα είναι λοιπόν, θα έρθουνε, θα αφήσετε, θα δώσετε τη δυνατότητα να έρθουνε τέτοιου είδους ιδιωτικές επενδύσεις που θα δώσουν και δουλειά σε κάποιους ανθρώπους και θα εκμεταλλευτούμε αυτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Θα μπει μέσα ή θα είναι ο ένας και μοναδικός ο παίκτης στο δημόσιο? Όχι, όχι, δεν είναι. Καταρχήν δεν είναι μόνο ο τομέας της ενέργειας που πρέπει να δούμε το θέμα των επενδύσεων. Είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Βεβαίως, αυτοί που ασκούν μια τέτοια κριτική επί των ημερών τους, παρόλο ότι υποτίθεται ότι είχαν αλλάξει εντελώς το τοπίο και είχαν διευκολύνει τους ξένους επενδυτές, δεν υπήρξαν τέτοιες επενδύσεις. Η περίοδος της μεγαλύτερης αποεπένδυσης της χώρας ήταν επί κυβερνήσεως του κ. Σαμαρά. Αυτό είναι γεγονός, είναι έτσι τα νούμερα, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Νομίζω ότι με την σταθεροποίηση που επιτυγχάνεται, τουλάχιστον ως προς την μη επιδείνωση του οικονομικού κλίματος μέσα από την τριετή αυτή συμφωνία που υπογράψαμε, θεωρώ ότι θα λειτουργήσει έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένα σταθερό έδαφος για να δούμε και κάποια έργα ή κάποιες όριμες επενδυτικές προτάσεις που υπήρχαν να αρχίσουν να προχωράνε και να κινηθούμε, ας πούμε, στην κατεύθυνση προσέλκυσης νέων επενδυτών. Είτε αυτό μπορεί να αφορά τη βιομηχανία, είτε μπορεί να αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον τουρισμό κτλ. Αλλά προσέξτε να δείτε, πάντοτε αυτά πρέπει να γίνονται με συγκεκριμένους όρους σταθερούς, που είτε σταθερούς είτε προς την αντιμετώπιση πια της νέας επένδυσης, φορολογικούς κτλ., αλλά και όρους προστασίας του περιβάλλοντος. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε με μια βραχυχρόνια αντίληψη των πραγμάτων. Δεν μπορεί δηλαδή μια επένδυση να τη βλέπει κανείς σε ένα ορίζοντα 10, 15, 20 ετών και να διαφορεί πλέον τι θα γίνει μετά ή για το περιβάλλον. Έτσι. Έχει δρομολογηθεί κάτι από όλα αυτά που σας ρωτάμε, εκτός από τους αγωγούς? Έχει δρομολογηθεί κάτι σε σχέση με την πράσινη οικονομία, π.χ. που έλεγε και ο Γιάννης πριν? Ή απλώς είμαστε σε ότι ναι, καλό είναι να γίνει, να έρθουν επενδύσεις, να. Δηλαδή, έχουμε κάτι συγκεκριμένο? Σας είπα, αυτή τη στιγμή κάναμε μία καταγραφή. Ξεκινήσαμε χθες μία συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, γιατί μιλάμε ότι είναι και πολύ λίγες οι ώρες πλέον της επανεκκίνησης, σε σχέση με τα γεωθερμικά πεδία στην Ελλάδα, που λέω παραμένουν ανεκμετάλλευτα, και σε σχέση με αυτό τον σχεδιασμό που σας είπα, έτσι ώστε μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να αποκτήσουν μια αυτάρκεια πολλά από τα νησιά του Αιγαίου. Και αυτό μέσω, ας πούμε, να έρθουν επενδύσεις, τέλος πάντων, μέσω ΕΣΠΑ. Αυτό δεν είναι κατά ανάγκη, δεν προϋποθέτει, επειδή μιλάμε για μικρά κιόλας έργα. Μπορεί να είναι και με συμμετοχή των Δήμων, της τοπικής κοινωνίας, της ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Δηλαδή, θέλω να πω, θα δούμε τα σχήματα κάθε φορά που μπορούν να υπάρχουν. Τώρα, σε σχέση με το ΕΣΠΑ, είναι κάτι άλλο. Θεωρώ ότι σωστά έχει εξαγγελθεί ήδη ότι πρέπει να υπάρχει ένας προσανατολισμός σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
πρέπει να σταματήσουμε, ας πούμε, να διοχετεύουμε τους ευρωπαϊκούς πόρους σε φαρανοϊκά έργα ή, εν πάση περιπτώσει, σε έργα τελικά που πηγαίνουν σε πολύ συγκεκριμένους πια αποδέκτες. Πρέπει να γίνει μια τέτοια χρήση, έτσι ώστε να τονώσουμε πια την οικονομία στο σύνολό της. Η απάντηση στα ζητήματα, για παράδειγμα, της απασχόλησης στην Ελλάδα, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η πραγματικότητα, μπορεί να προέλθει από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και μας ενδιαφέρει, από ό,τι καταλαβαίνετε, πάρα πολύ αυτό. Να έρθουμε και σε ένα άλλο θέμα. Έχει γίνει η όλη ιστορία με το σκάνδαλο με την Volkswagen. Και έχει ξανατεθεί πάλι στο τραπέζι η συζήτηση για το κατά πόσο τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Και ότι όλο αυτό ήταν ένας μύθος και πιθανότατα να πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Πιστεύετε ότι αυτό το πράγμα θα επηρεάσει και την χώρα μας, ίσως να ξαναδούμε δηλαδή το θέμα της πετρελαιοκίνησης των αυτοκινήτων? Καλά, δεν είμαι σε θέση να σας πω τώρα. Θα ήταν επιπόλαιο, ας πούμε, να σας πω ότι με βάση αυτό που τυχαίως το μάθαμε, εν πάση περιπτώσει, ξαφνικά πρέπει να ξαναδούμε το θέμα της πετρελαιοκίνησης. Υποτίθεται ότι υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα στάνταρτς, έτσι δεν δόθηκε αυτή η απόφαση, αυτή η δυνατότητα της πετρελαιοκίνησης, τουλάχιστον για την Αθήνα που δεν υπήρχε, για να διευκολύνουμε τη Volkswagen. Είναι κάτι. Όχι, όχι, πολύ... δεν είπα αυτό, αλλά, κύριε Σκουρλέτη. Ναι, το κατάλαβα, δεν το είπατε. Εγώ το λέω με αφορμή. Απλώς επειδή 8 στους 10 πλέον αγοράζουν πετρελαιοκίνητα, γι' αυτό ρωτάμε. Ναι, ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά η πετρελαιοκίνηση ισχύει στην Ευρώπη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα ήταν επιπόλαιο να πούμε τώρα αυτή τη στιγμή ότι με αφορμή αυτό το γεγονός πρέπει ξαφνικά να βάλουμε περιορισμό. Άρα λοιπόν δεν τίθεται κάποιο τέτοιο θέμα. Αλλά πάντοτε ύστερα από μετρήσεις, από παρακολούθηση, έτσι, και πάντοτε με γνώμονα το συμφέρον, ας πούμε, των δημόσιων και του περιβάλλοντος. Γιατί και αυτό είναι μια οικονομία, παράλληλη οικονομία, όλη αυτή η αγορά. Εκείνο που θα έχει σημασία είναι, και πρέπει να το δούμε τις επόμενες μέρες, να δούμε στην Ελλάδα αν υπάρχουν τέτοια οχήματα. Συγκεκριμένες εταιρείες. Όπως είναι διαφορετικό το όριο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ναι, στην Ευρώπη από στην Αμερική είναι πιο αυστηρά. Εκεί. Πάμε να δούμε λίγο με τη ΔΕΗ. Ναι. Τι γίνεται και τον ΑΒΜΙΕ που λέτε εσείς ότι δεν θα ιδιωτικοποιηθεί. Εγώ ακούω από την αντιπολίτευση ότι αυτά που λέτε δεν ισχύουν και ότι μέσα στο μνημόνιο είναι ότι όλα θα ιδιωτικοποιηθούν. Καταρχήν, η αντιπολίτευση ποτέ δεν πίστευσε στην ανάγκη να υπάρχει δημόσια ΔΕΗ. Θυμόσαστε πολύ καλά ότι πριν 1,5 περίπου χρόνο είχε καταθέσει το νομοσχέδιο για την μικρή ΔΕΗ, όπου θα οδηγούσε μετά στην ιδιωτικοποίησή της. Θα πιάνανε τα φιλέτα της ΔΕΗ, θα τα πακετάρανε σε ένα μικρότερο σχήμα και αυτό θα το πουλούσαν. Άρα η κριτική που ακούγεται, την καταλαβαίνω, είναι από τη δικιά τους μεριά, είναι μια λάθος κριτική, μια λάθος θέση την οποία δεν υιοθετούμε. Εμείς πράγματι καταφέραμε να μην ιδιωτικοποιηθεί ο ΑΔΜΙΕ. Βεβαίως, υπό την προϋπόθεση ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα καταθέσουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο και θα γίνει νόμος του κράτους όπου θα το προβλέπει αυτό. Ποια είναι η λογική? Γιατί σας λένε ότι μέσα από το μνημόνιο θα πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί? Μα το μνημόνιο το λέει πολύ σαφές. Λέει ότι αν δεν υπάρξει αυτό που λέτε, το δικό μας το σχέδιο, το εναλλακτικό, τότε θα έρθει η ιδιωτικοποίηση. Το βάζει διαζευκτικά. Αυτό μπορεί οποιοδήποτε να το διαβάσει, αν διαβάσει την τελευταία συμφωνία, και να δει. Το θέμα είναι τι πιστεύεις. Αν έχεις μια κυβέρνηση η οποία δεν πιστεύει στο δημόσιο χαρακτήρα, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι χαμένη αυτή η μάχη. Αυτή είναι και η διαφορά σας σε αυτό που λέγατε προεκλογικά, η οπτική γωνία που θέλει. Βέβαια, ακριβώς. Δηλαδή, ναι, μεν είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε το μνημόνιο. Γιατί αλλά λένε, προς ποια κατεύθυνση? Ο ΑΔΜΙΕ τι κάνει? Ο ΑΔΜΙΕ διαχειρίζεται τα δίκτυα υψηλής τάσης. Αυτό υπάρχει μια άποψη που λέει ότι δεν μπορεί να το κάνει μια θυγατρική της ΔΕΗ, διότι έτσι θα λειτουργεί εις βάρος ιδιωτών παραγωγών ενέργειας και θα μεροληπτεί υπέρ της δημόσιας εταιρείας, της δημόσιας ΔΕΗ, που είναι και η μητρική του ΑΔΜΙΕ μέχρι τώρα. Εμείς λοιπόν απαντάμε σε αυτό το ζήτημα, δημιουργώντας μια άλλη δημόσια νέα εταιρεία, η οποία θα είναι αυτόνομη, ξεχωριστή από τη ΔΕΗ, η οποία θα διαχειρίζεται τα δημόσια δίκτυα. Και αυτό θα το δεκτούν οι εταιρείες? Έχουν γίνει συζητήσεις. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Ναι. Κατά την διαπραγμάτευση για την τελευταία συμφωνία, παρουσιάστηκε αυτό το σχέδιο και γι' αυτό αποτυπώθηκε η δυνατότητα να υπάρξει αυτό μέσα στη συμφωνία. Και τελικά τι θα κρίνει αν θα γίνει ή δεν θα γίνει? Διότι η δικιά μας ικανότητα έγκαιρα να το διαμορφώσουμε. Ήδη σας και λέω. Να συμφωνήσουμε. Ήδη να καταλάβετε, προχθές το απόγευμα δουλεύαμε γι' αυτό. Την πρώτη μέρα δηλαδή που έγινε
η εγκατάσταση της νέας κυβέρνησης και το διάστημα το προηγούμενο της προεκλογικής περίοδου. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Μάλιστα. Εγώ λέω να ξαναγυρίσουμε πίσω στα πολιτικά και να πούμε, Υπουργέ, εδώ έγιναν πάλι εκλογές. Πριν, συγγνώμη, πριν για να κλείσουμε, άλλο, για να κλείσουμε το κομμάτι αυτό. Εγώ βεβαίως, θέλω να ρωτήσω πολύ απλά. Ναι. Σε σχέση με τον κύριο Λαφαζάνη και την πολιτική που ακολούθησε τόσους μήνες που ήταν στο Υπουργείο, εσείς τι αλλάζετε, τι θα αλλάξετε? Τι ερώτηση είναι αυτή πάλι? Γιατί, τι ερώτηση είναι αυτή? Πέρασε, αυτό αφορούσε την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν το λέω εγώ με κάποια πονηριά από πίσω για να βγάλω κάτι, αλλά σε σχέση με τη στρατηγική. Επειδή υπάρχει μια συνέχεια στο Υπουργείο, έχει κάνει κάτι το οποίο θα το αλλάξετε? Είσαστε σύμφωνοι με αυτό που έχει κάνει και το συνεχίζετε? Αυτό δεν είναι κάτι... Προσέξτε να δείτε. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης στο διάστημα που ήταν στο Υπουργείο, που ήταν και το μεγαλύτερο της προηγούμενης περίοδου, έθεσε ως προτεραιότητα και ασχολήθηκε με θετικά σχετικά αποτελέσματα με τον ρώσικο αγωγό. Πάνω σε αυτό το θέμα έχουμε την ίδια προσέγγιση. Τώρα από εκεί και έπειτα θέματα καθημερινής διαχείρισης, επικοινωνίας που μπορεί να είχε ή να μην είχε με διάφορους φορείς, επαγγελματικά σωματεία κτλ. Εντάξει, σημαντικά είναι. Δεν είναι κάτι που έχει ξεκινήσει και εσείς θα το σταματήσετε? Όχι, δεν είναι κάτι τέτοιο ορατό. Δεν υπάρχει. Μάλιστα, και ένα άλλο θετικό που πρέπει να το τονίσουμε και είναι μέσα στις προτεραιότητές μας, αν και πια δεν είναι στον τομέα ευθύνης του Υπουργείου όπως τελικά διαμορφώθηκε μετά τις εκλογές, είναι τα ζητήματα που αφορούν την επαναλειτουργία διαφόρων βιομηχανίων. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και μάλιστα την προεκλογική περίοδο συναντήθηκα όταν πήγα περιοδία στην Άουσα. Όπως τη ζάχαρη, π.χ. Πέρα από τη ζάχαρη. Η ζάχαρη λειτουργεί. Το θέμα είναι να στηριχθεί και να υπάρξει ένα βιώσιμο σχέδιο από εδώ και πέρα. Και τη ζάχαρη είχα επισκεφτεί. Αλλά είχα συνάντηση με ανθρώπους που εργαζόντουσαν παλιά στα κλωστήρια Ναούσης και τώρα έχει φτιαχτεί ένα σχήμα με την συμμετοχή των εργαζομένων για να επαναλειτουργήσουν. Αυτό θα είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και για την περιοχή, αλλά συνολικά πια για την βιομηχανία στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και υπάρχουν βεβαίως και άλλοι ιδιώτες, κύριε Σκουρλέτη. Δηλαδή, θα σας θυμίσω την περίπτωση του ανθρώπου που θέλει να ξαναβάλει σε παραγωγή τα πόνητα, περίφημα πόνητα αυτοκίνητα. Και αυτός ο άνθρωπος λέει ότι εγώ θέλω να επενδύσω, θέλω να ξανακάνω μια τέτοια παραγωγή και υπάρχουν ένα εκατομμύριο προβλήματα και δυσκολίες στο να κάνω αυτή τη δουλειά. Αυτά είναι πολύ σημαντικά ζητήματα και θα πρέπει, νομίζω ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του κυβερνητικού τελικά έργου, του καθημερινού κυβερνητικού έργου, είναι το να μπορέσουμε να απλοποιήσουμε, να διευκολύνουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Αυτά, ξέρετε, ως ένα βαθμό οι καθυστερήσεις οφείλονται σε αυτό που ονομάζουμε δομή και γραφειοκρατία του ελληνικού δημοσίου. Πολλές φορές όμως υπήρχαν και άλλες σκοπιμότητες. Διότι υπήρχαν εύκολες υποθέσεις όπου μπαίναν κάθε φορά πάντοτε από κάτω. Και αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο. Πρέπει σε αυτά τα ζητήματα θα είμαστε άτεκτοι. Εάν υπάρχουν ζητήματα διαφθοράς ή εν πάση περιπτώσει χρηματισμού δημοσίων υπαλλήλων και έρθουν στα αυτιά μας ή τα δούμε με τα μάτια μας, θα είμαστε αμήλικτοι ως προς αυτό. Εμένα το γραφείο μου είναι ανοιχτό πάντοτε σε τέτοιου είδους, αν θέλετε, όχι καταγγελίες μόνο, να έρθει κάποιος ιδιώτης και να μου πει: Ξέρετε, έχω αυτή την υπόθεση από τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και δεν μου απαντούν. Και τη βάζουν από κάτω. Δεν προχωράει. Ναι. Γιατί, ενώ είμαι σε όλα εντάξει. Τι γίνεται τώρα, επειδή μου... Ενθαρρύνω δηλαδή, αν θέλετε, τέτοιες περιπτώσεις να έρθουν απευθείας, να με βρούνε και να διευκολύνω όσο μπορώ. Πάντοτε μιλάμε στον τομέα ευθύνης του Υπουργείου. Θέλω να ρωτήσω κάτι, δεν έχει σχέση ακριβώς με αυτά που κάνετε εσείς, αλλά σίγουρα θα μπορείτε να μας απαντήσετε. Διότι εκεί σας χτυπάει επίσης πάρα πολύ σύσσωμη αντιπολίτευση για όλους αυτούς τους δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι ήταν επίορκοι και με τον νόμο Κατρούγκαλου ξαναγύρισαν στη δουλειά τους, γιατί ακόμα δεν έχει βγει η τελική απόφαση. Ναι, μισό λεπτό. Καταρχήν ο νόμος Κατρούγκαλου ήρθε να θεραπεύσει εκείνες τις περιπτώσεις των διαθεσιμοτήτων που υπήρχαν γενικώς. Δεν αφορά τους συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ναι. Αλλά αν ξέρω εγώ, στην ΕΡΤ ξέρουμε όλοι ότι κάποιος χρηματιζόταν και τον δούμε να έρχεται πάλι πίσω. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει, δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να ξέρω την αντιμετώπιση από εδώ και μπρος, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει η δυνατότητα αυτές οι περιπτώσεις να διαχωριστούν και να αντιμετωπιστούν με βάση τον νόμο ή τον δημοσιοπαλλητικό κώδικα. Ο οποίος υπήρχε ούτως ή άλλως, αλλά ποτέ δεν λειτουργήσε, δεν πήγε σε εφαρμογή. Μάλιστα. Ξαναέρχομαι εγώ στα γενικότερα πολιτικά και να φύγουμε λίγο πάλι από το Υπουργείο σας.
Έγιναν οι εκλογές, ο κόσμος λοιπόν σας εμπιστεύτηκε, σας έδωσε αυτή τη δεύτερη ευκαιρία την οποία ζητήσατε. Είπατε ότι διαπραγματευόσασταν μέχρι τώρα, πρέπει να κυβερνήσετε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες, βεβαίως το είπατε και στην αρχή, ότι υπάρχουν κάποια νομοσχέδια, αλλά ποιες νομίζετε, γιατί ξέρετε κάτι, αυτό που απασχολεί τον κόσμο που μας βλέπει αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πολύ απλά πράγματα. Καθημερινά, ο άνεργος θα βρω δουλειά, θα ανοίξουν δουλειές, θα έχω και άλλα χαράτσια στο κεφάλι μου να πληρώνω, θα μπορέσω να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις που έχω, θα έρθουν τα capital controls στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν μπορούν να κάνουν, να κουνηθούν και είναι σε ασφυξία αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι τα καθημερινά προβλήματα, κύριε Σκουρλέτη, που αντιμετωπίζει ο κόσμος, και σε αυτά καλείστε να δώσετε απαντήσεις. Και μάλιστα άμεσα. Συμφωνώ και είναι μέσα στις προτεραιότητες. Ιδιαίτερα το θέμα της άρσης των capital controls σχετίζεται με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, το οποίο ταυτόχρονα περιλαμβάνει και την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων. Όλο αυτό είναι ένα ενιαίο πακέτο. Έτσι ώστε πια μετά από αυτή την φάση να μην έχουμε τα προβλήματα τα οποία είχαμε όλες τις την προηγούμενη περίοδο. Και δεν αναφέρομαι το 7 μήνο, αναφέρομαι πολύ προηγουμένως, διότι οι ανακεφαλαιοποιήσεις είχαν υπάρξει, αλλά είχαν γίνει με ένα τέτοιο τρόπο ώστε δεν απαντήσανε στον πυρήνα του προβλήματος του τραπεζικού συστήματος, το οποίο είναι τα κόκκινα δάνεια. Τα κόκκινα δάνεια που είναι το αποτύπωμα του τρόπου διακυβέρνησης των προηγούμενων δεκαετιών. Είναι το αποτύπωμα της διαπλοκής τα κόκκινα δάνεια. Διότι δεν αφορούν, αν θέλετε, τα καταναλωτικά ή τις κάρτες. Αυτά είναι πολύ λίγα μπροστά στο πρόβλημα. Αφορούν μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια τα οποία δινόντουσαν με πολιτικά κριτήρια. Αυτό ποτέ δεν θεραπεύτηκε. Είναι λοιπόν ένα πακέτο συνολικό που λέγεται ανακεφαλαιοποίηση κόκκινα δάνεια capital controls. Και η στόχευση είναι μέσα στο έτος, πριν τελειώσει το έτος, αυτό το πράγμα να έχει αντιμετωπιστεί. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Δεύτερο είναι να κάνουμε πράγματα μέσα και έξω από τη συμφωνία. Είναι πολύ σημαντικό. Ο κόσμος να ψήφισε όχι απλά και μόνο για να εφαρμόσουμε με περισσότερη ευαισθησία τη συμφωνία. Δεν το υποτιμώ. Πρέπει να υπάρχει κοινωνική ευαισθησία. Αλλά να μην σταθούμε μόνο σε αυτό. Δηλαδή αυτά θα που τα παίρνετε πριν από τους φόρους, αλλά θα τα δίνετε όχι κάπως αλλιώς. Και υπάρχει ένα θέμα σχεδιασμού πλέον. Να ανοίξεις νέους δρόμους, να ενθαρρύνεις. Αυτά που λέγαμε πριν, για παράδειγμα, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τα νησιά κτλ. Δεν τα πιάνει αυτά η συμφωνία. Κανείς δεν θα ασχοληθεί με αυτά. Ούτε σε εμποδίζει, ούτε την απασχολούν τη συμφωνία. Αλλά αυτά είναι κάτι που θα έρθουν με το χρόνο. Όμως οι φόροι έρχονται τώρα πάνω στο κεφάλι των ανθρώπων. Εκεί άμεση ανακούφιση θα υπάρξει. Προσέξτε να δείτε, γιατί εδώ γίνεται μία, ας το πούμε έτσι, αναφορά στα ζητήματα αυτά, λες και είναι καινούρια, λες και ξαφνικά αποκαλύφθηκε η πραγματικότητα μετά τις εκλογές, τη Δευτέρα. Όχι, όλα αυτά ήταν γνωστά. Όχι, εσείς δεν το λέτε. Ναι. Το λένε διάφορες φωνές. Όπου ξαφνικά λένε νέα φοροκαταιγίδα, δεν υπάρχει τίποτα καινούριο και μάλιστα υπήρξε μια σαφής ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών. Ό,τι έχει υπογραφεί. Ό,τι έχει υπογραφεί. Ό,τι έχει υπογραφεί. Αλλά αυτά είναι, από εκεί και πέρα, είναι το πολλά θα και έρχονται να κάτσουν πάνω στα ήδη πολλά που προϋπήρχαν. Καταλάβατε, αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Για παράδειγμα, τα φορολογικά βάρη γίνεται μια προσπάθεια να πέσουν έτσι στους πιο ισχυρά δυνατούς. Στους πιο οικονομικά, ισχυρούς. Είδατε, ας πούμε, ότι υπάρχει μία κλιμάκωση. Αλλά όλους θα τους ακουμπήσει, 30... όπως βλέπουμε. Όπως βλέπουμε τώρα στα προσχέδια, γιατί προφανώς, ακόμα δεν είναι κάτι σίγουρο. Ναι. Θα ακουμπήσει ακόμα κανείς και αυτούς που δεν αμφισβητεί ότι έχουμε μπροστά μας μία δύσκολη συμφωνία. Το είπαμε πρώτοι εμείς. Για βάρη μιλάμε, δεν μιλάμε για ελαφρύνσεις. Απλώς μιλάμε για την όσο δυνατόν δικαιότερη κατανομή αυτών των βαρών. Ωραία, και απ' την άλλη ότι θα δώσετε κάτι, μια ανακούφιση σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ το κοινωνικό πρόσημο. Ότι ναι, θα προφανώς τα πάρετε, διότι έτσι πρέπει από το μνημόνιο κτλ. Όμως κάπως πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους ανακουφίσετε. Άκουσα, ας πούμε, τον κύριο Κατρούγκαλο που έχει δηλώσει σήμερα στις εφημερίδες και χθες έκανε ότι δεν θα υπάρξει καμία μείωση για συντάξεις κάτω από 1.000 ευρώ. Εν ενεργεία συνταξιούχους. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Διότι για συντάξεις μεγαλύτερες, προφανώς όλους τους πονάει η μείωση, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι το αντέχει κάποιος πολύ περισσότερο αν έχει μια σύνταξη πάνω από 1.500 ευρώ, 1.600. Ενδεικτικά μιλάω, δεν έχω αυτή τη στιγμή εικόνα του νέου σχεδιασμού εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας. Απλώς το αναφέρω ως παράδειγμα. Να ρωτήσω κάτι εδώ, γιατί φτάνουμε στο τέλος και, και όλοι το αναρωτιούνται. Επειδή είσαστε ένας άνθρωπος που είσαστε κοντά και στον κύριο Τσίπρα και στην κυβέρνηση πολύ ενεργός, τι έγινε με τον κύριο Νεφελούδη? Όλοι αναρωτιούνται γιατί δεν είναι ο κύριος Νεφελούδης στο νέο κυβερνητικό σχήμα. Το κύριος Νεφελούδης, μα δεν ήταν τόσο το προηγούμενο. Πώς δεν ήταν? Ο υπουργός, εκτός αν κάνω λάθος. Μάλλον λάθος κάνετε. Γιατί διαφορά. Νεφελούδης ήταν,
Όχι, όχι. Νικολούδη. Νικολούδη. Ο κύριο Νικολούδη ήταν και νομίζω εξακολουθεί και είναι γενικό γραμματέα του Υπουργείου Εργασία. Ο κύριο Νεφελούδη. Ο κύριος Νικολούδης δεν είναι που όλοι λέγαμε ότι, που δεν ήταν και μέρος του ΣΥΡΙΖΑ, εμπειρία, ήταν ένας εξοκοινοβουλευτικός εξαιρετικός και όλοι λέγανε η εμπειρία ότι του 7 μήνα έφυγε μας και αναρωτιούνται πολύ στους κύκλους ιδίως στους δημοσιογραφικούς, γι' αυτό σας ρωτάω. Η εμπειρία του 7 μήνου μας οδήγησε στο να ενοποιήσουμε αυτό το χαρτοφυλάκιο με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Γι' αυτό τώρα ο αντικαταστάτης του είναι υφυπουργός, αν δεν κάνω λάθος, ή αναπληρωτής υπουργός, δεν θυμάμαι ακριβώς, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μάλιστα. Οπότε δεν. Ωραία. Ναι. Δεν κάνετε πίσω τα πιο αποτελεσματικό το τομέα, δηλαδή, γιατί κάποιοι άφησαν υπονοούμενο ότι πλέον κάνετε βήματα προς τα πίσω. Όχι, όχι. Όχι. Ότι είναι το θέμα για την πιο αποτελεσματική. Ότι έκανε πολλά ή ότι έκανε πολύ λίγα. Υπάρχει και μια τέτοια ανακοίνωση. Το ποτάμι. Μάλιστα από το ποτάμι. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Αυτό είναι ο γνώμονας, ας πούμε, των κινήσεών μας. Μάλιστα. Λοιπόν. Τι κύριε Σκουρλέτη, τι να πούμε. Νομίζω ότι εντάξει, άφησε ανοιχτές υποσχέσεις. Εδώ είναι βέβαια ο κύριος Σκουρλέτης για να τον ξαναφέρουμε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα για να δούμε αν όλα αυτά τα οποία μας είπε, κάποια από αυτά. Ωραία, και είπαμε ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι και η παιδεία, γι' αυτό δεν μιλήσαμε καθόλου. Προφανώς. Και μας είπατε ότι ο κύριος Φίλης είναι. Αυτά σας τα είπα εκτός αέρα. Εκτός αέρα. Αλλά πείτε εκτός αέρα. Και στον αέρα. Ναι, θεωρώ εξαιρετική την επιλογή. Εγώ που τον γνωρίζω εδώ και δεκαετίες τον Νίκο το Φίλη, έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία για τα ζητήματα της παιδείας, γνωρίζει προβλήματα, γνωρίζει ανθρώπους, χρειάζεται νομίζω ορισμένες φορές σε αυτά τα υπουργεία ο υπουργός να είναι πολιτικό πρόσωπο και να μην είναι εκπαιδευτικός, διευκολύνει, διότι καμιά φορά ξέρετε αν βάζουμε ανθρώπους μέσα από τον χώρο εκπροσωπούν τις διάφορες υποομάδες εντός εισαγωγικών του χώρου και δημιουργούνται καμιά φορά διάφορες αντιπαλότητες. Όπως με τον κύριο Μπαλτά. Όχι, ο κύριος Μπαλτάς έκανε ένα έργο σε θετική κατεύθυνση. Θεωρώ ότι αδικήθηκε και ιδιαίτερα με αυτή την υπόθεση της αριστείας κτλ. Αλλά νομίζω ότι οι αλλαγές που έκανε στα ζητήματα των εξετάσεων, της τράπεζας θεμάτων, ήταν σε πολύ καλή κατεύθυνση, μου το λέει και ο γιος μου. Άλλωστε, οπότε είναι αψηλή μαρτυρία. Και ο δικός μου ο γιος, ο οποίος δεν έδωσε εξετάσεις για να πάει στο πειραματικό, λέει καταπληκτική αυτή η κίνηση. Τα παιδιά μια χαρά τη ζητάνε. Και δικιά μου η κόρη, σας πληροφορώ το ίδια λέει, αλλά δεν ξέρουμε τώρα αν είναι καλύτερα. Λοιπόν, τα παιδιά μας. Λοιπόν, κύριε Σκουρλέτη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο στούντιο της ΕΛ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Ακολουθεί βεβαίως δελτίο ειδήσεων.